Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Ευχαριστώ και καλορίζικος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αναλαμβάνεται λίγο πριν, όχι λίγο πριν, στα μέσα του καλοκαιριού. Έτσι. Και ο τουρισμός είναι πραγματικά, αποδείχθηκε όλη αυτή τη δεκαετία, το σωσίβιό μας. Το σωσίβιο της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω τι αναμένετε φέτος, γιατί τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι από το 2018, που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, όπως τα πήγαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Για φέτος τι αναμένετε? Φέτος τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σίγουρα μία σταθεροποίηση, ας μην την πούμε κάμψη, γιατί είναι πάνω κάτω λίγο, κάποιοι δείκτες λίγο θετικότεροι, κάποιοι λίγο πιο αρνητικοί. Περιβάλλον το οποίο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, το οποίο ήταν ευνοϊκό και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Οι ταξιδιώτες ερχόντουσαν, οι παραθεριστές ερχόντουσαν στην Ελλάδα, διότι ήταν μια όαση ησυχία σε σχέση με τα όσα έχουμε. Είμαστε μια σταθερή χώρα, μια ασφαλής χώρα, χωρίς προβλήματα. Διάφορα έχουν συμβεί μέχρι και το booking να ακυρωθεί από τον Ερντογάν και να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο σε συνδυασμό με τη στροφή των Ελλήνων προς τον τουρισμό, ενώ των ιδιοκτητών που βάλαν κάποια κίνητα ή κάποιες επενδύσεις που έγιναν, επέτρεψαν να αυξηθεί ο ελληνικός τουρισμός. Κυρίως σε αριθμό επισκεπτών, έτσι, ξεπεράσαμε τα 30 εκατομμύρια, αλλά και δευτερευόντως... 33 νομίζω μαζί με τους επισκέπτες της κρουαζιέρες. Είναι μεγάλος ακριβώς αριθμός. Ένας μεγάλος αριθμός και με τις... με όχι τόσο μεγάλη αύξηση και στα έσοδα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε το σωσίβιο, όπως είπατε, στην διάρκεια της κρίσης. Το σκληρό πρόσωπο αυτής της κρίσης θα ήταν ακόμα σκληρότερο αν δεν είχαμε τον τουρισμό. Φέτος λοιπόν αυτή η περίοδος φτάνει στο τέλος της και μια σειρά από παράγοντες όπως η πτώση της λίρας και γενικότερα η ανάδυση ξανά προορισμών κοντά στη γειτονιά μας έχει οδηγήσει πολλούς από τους τουρίστες που φιλοξενούσαμε τα προηγούμενα χρόνια να έχει σταματήσει αυτή η αυξητική τάση. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι καλό και κακό. Σε πρώτη ανάγνωση είναι κακό, γιατί χάνουμε κάποιους παραθεριστές, τουρίστες. Από την άλλη όμως, μας δείχνει μια πραγματικότητα. Δεν αρκεί να έχεις μια υπέροχη χώρα, μια ευλογημένη χώρα όπως είναι αυτή που έχουμε. Πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ το προϊόν το οποίο προσφέρεις στον τουρίστα και να τον σέβεσαι πάνω απ' όλα. Να του δείχνεις ότι τον σέβεσαι. Πρέπει να αυτό το προϊόν, η ανταγωνιστικότητα, το είπατε εσείς, η βιωσιμότητα του προϊόντος, γιατί πια βλέπουμε την τάση με τις διαμαρτυρίες για το περιβάλλον, τη Σκανδιναβία, ιδιαίτερα η Σουηδία, έχουν σταματήσει να ταξιδεύουμε με αεροπλάνα πια. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα ζητήματα και η χώρα μας είναι καταξοχήν μια χώρα που οι τουρίστες έρχονται μέσω του αεροπλάνου, διότι είμαστε στην γωνιά της Ευρώπης. Ακριβώς. Και φυσικά και η καινοτομία, ένα τρίπτυχο, γιατί πρέπει να ανοιχτούμε σε νέα δεδομένα, σε νέες υπηρεσίες, σε ζητήματα τα οποία θα μας επηρεάσουν τα επόμενα χρόνια και τα οποία ίσως δεν τα έχουμε δει στο ραντάρ. Είναι το τρίπτυχο, αν θέλετε. Δηλαδή, στον τουρισμό. Νέοι δρόμοι που πρέπει να ανοίξουν. Νέοι δρόμοι που πρέπει να ανοίξουν στον τουρισμό. Υπάρχει ο τουρισμός της ευεξίας, ο οποίος όχι μόνο απαραίτητα ο ιατρικός τουρισμός, αλλά υπάρχουν νέοι θεματικοί τουρισμοί που η καινοτομία... Για να μην σας πω και για τον τουρισμό της αύξησης της προσδόκιμου της ζωής. Υπάρχουν υψηλά βαλάντια τα οποία προσπαθούν να κάνουν ακόμα και θεραπείες για να μπορέσουν να διατηρηθούν. Να αξιοποιήσουν τις φυσικές πηγές ενέργειας. Ακριβώς. Είναι και πάρα πολύ σωστό. Και εδώ επίσης η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική διότι τις διαθέτει. Μία από αυτές είναι ο ήλιος, η θάλασσα, το υγρό στοιχείο, το καλό, το μαλακό, το μεσογειακό κλίμα. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να αυξήσουν το προσδόκιμο της ζωής. Και τα τελευταία χρόνια, εντάξει, ομάδες βέβαια υψηλού επίπεδου των κοινωνιών στρέφονται και καλώς κάνουν και στρέφονται προς αυτό. Άρα, η Ελλάδα μέσα σε αυτό το τοπίο, το ανταγωνιστικό, διότι η Μεσόγειος είναι μια λεκάνη πανέμορφη. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαστε η μόνη όμορφη χώρα. Είμαστε η χώρα που έχει τόσες εναλλαγές τοπίων. Οπότε θα συζητήσουμε... και για τον τουρισμό εκτός του καλοκαιριού που για
Επί σειρά δεκαετιών η Ελλάδα ήταν συνυφασμένη με τον καλοκαιρινό τουρισμό, τα ωραία της στα νησιά. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό όμως. Το άμεσο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι εκεί. Λοιπόν, οπότε εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς οραματίζεστε το έργο σας στο χώρο του τουρισμού, τι θα χρησιμοποιήσετε από αυτά που βρήκατε και πώς στη Βουλή στις προγραμματικές δηλώσεις παρουσιάσετε τους πέντε άξονες. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα πιο απλά να καταλάβει ο κόσμος τι θα περιμένει πλέον και πώς μπορεί να γίνει συμπαίκτης ο Έλληνας πολίτης. Πώς μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, διότι είναι μια προσπάθεια δική του στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτό το διάστημα που είμαι στο Υπουργείο Τουρισμού, έτσι έχω διαγνώσει, είναι ότι χρειάζεται ένα πιο συγκροτημένο σχέδιο και πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον ελληνικό τουρισμό. Mm-hmm. Γιατί ο ελληνικός τουρισμός είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει από όσα προσφέρει ως τώρα. Άρα αυτό σημαίνει μια επέκταση στο χρόνο, δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε ανθρώπους και φιλοξενούμενους και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Δείξατε αυτό το πολύ όμορφο mm-hmm. βίντεο που βραβεύτηκε. Που βραβεύτηκε του ΕΟΤ. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρεται στις τέσσερις εποχές του Ακριβώς. χρόνου, έτσι, όχι μόνο στο καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν, αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Πρέπει να αναδείξουμε και νέους προορισμούς. Έχουμε περιοχές της πατρίδας μας που είναι αναξιοποιητές τουριστικά, mm-hmm. ενώ έχουν πάρα πολλά mm-hmm. να προσφέρουν. Πρέπει επίσης να ανοιχτούμε σε διαφορετικά προϊόντα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Ελληνικό, θα τα πάρουμε ένα το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, καλός ή κακός, η Ελλάδα, επειδή είναι από τις πιο όμορφες χώρες, αναπτύχθηκε πολύ νωρίς τουριστικά, τότε που δεν υπήρχαν κανόνες, τότε που δεν υπήρχαν πρότυπα. Πάρα πολλές περιοχές είναι κατεστραμμένες οικιστικά και είναι από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Καταρχήν, τι πρόκειται να κάνετε εκεί? Γιατί το από εδώ και πέρα είναι πολύ πιο εύκολο. Βάζεις κανόνες και αν δεν τους στηρίσει ο επιχειρηματίας, οφείλει, φαντάζομαι, το κράτος να είναι αυστηρό μαζί Ακριβώς. του. Με τις περιοχές σε νησιά τα οποία είναι πανέμορφα, έτσι, η Ζάκυνθος, η Σαντορίνη, η Πάρος και εκατοντάδες άλλα νησιά. Τι κάνουμε εκεί? Το αποτέλεσμα δεν είναι ωραίο. Καταρχήν, να μην αυτομαστιγωνόμαστε. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν πολύ χειρότερα προβλήματα και έχουν καταστρέψει το προϊόν τους και το περιβάλλον τους σε μεγάλο βαθμό. Εμείς όμως δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να βγούμε μπροστά, να είμαστε πρωτοφόροι. Να μην νιώθουμε ότι είμαστε και κακό παράδειγμα. Ότι είμαστε κακό παράδειγμα. Ίσα-ίσα, είμαστε μια χώρα που δεδομένη του πόσο μεγάλη δύναμη είναι mm-hmm. στον τουρισμό, έχει διαφυλάξει σε γενικές γραμμές και το περιβάλλον της και το απόθεμά της, το πολιτιστικό, συνολικά, σε ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να υπάρχει μια συνολικότερη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και συνεπώς να απευθυνθούμε κατά το δυνατόν και σε λιγότερο μαζικό τουρισμό, mm-hmm. αλλά όμως τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τώρα που είπατε για κίνητρα, αναφέρεστε και σε επιχειρηματίες που έχουν ήδη μονάδες όπου δεν συνάδουν τουλάχιστον αισθητικά με το περιβάλλον να τις τροποποιήσουν? Βεβαίως. Εδώ μιλάμε για κίνητρα που θα μπορέσουν να δώσουν σε επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση mm-hmm. ή λειτουργική αναβάθμιση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επενδύσεις που γίνονται σε ξενοδοχειακές μονάδες και μικραίνουν τον αριθμό των δωματίων, mm-hmm. αλλά τα αναβαθμίζουν σε μέγεθος, σε ποιότητα. Και με αυτόν τον γίνονται τρόπο πιο ακριβές οι τιμές, γι' αυτό και απευθύνεσαι και πρέπει να απευθύνεσαι. Έτσι, ναι. Εδώ είναι καλό να. Αυτό λοιπόν μπορεί να δοθεί με ένα κίνητρο για να υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, mm-hmm. να αυξηθεί ο χώρος για τις τραπεζερίες, για τις mm-hmm. κουζίνες, για χώρους που να είναι κοινής χρήσης. Και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει αυτό ακριβώς το κίνητρο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όταν κάνουμε μια ενεργειακή αναβάθμιση, πρέπει να μιλήσουμε και για την αντίστοιχη πιστοποίηση και για την αντίστοιχη διαφήμιση για το ότι έχουμε πιστοποιημένες μονάδες, είτε ότι είναι zero
μηδενικού άνθρακα, zero carbon, είτε γιατί έχουν, ας το πούμε, τα πράσινα κλειδιά ή διάφορες πιστοποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με το συνολικό αποτύπωμα, όχι μόνο το ενεργειακό, είναι και για τα σκουπίδια, είναι η διαχείριση συνολικότερη φιλική προς το περιβάλλον. Αυτού του είδους τα μοντέλα πρέπει να τα βάλουμε στη συζήτηση, αν θέλετε, με τους επαγγελματίες του χώρου, και φυσικά θα πρέπει να τα προωθήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τους δώσουν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να φέρουν φαντάζομαι πελάτες. Δεν έχετε κάνει ακόμη επαφές, είναι πολύ νωρίς. Επαφές κάνουμε πολλά. Αυτό το διάστημα, ναι. Με όλους. Είναι θετική. Βεβαίως είναι θετική. Αυτό το μοντέλο της αναβάθμισης των τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων είναι ένα μοντέλο που ακολούθησε η Κύπρος, για παράδειγμα, πολύ επιτυχημένα. Φαίνεται ότι έχει απόδοση, φαίνεται ότι η αγορά το αγκαλιάζει, δεν είναι έτσι ένα σχέδιο επί χάρτο, και πράγματι θα μπορέσει να οδηγήσει τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια αποτελεσματικά. Το άλλο είναι το στοιχείο της, μέσα σε αυτό που μας αναπτύξατε, περιλαμβάνεται και ο άξονας των κανόνων για το σεβασμό του περιβάλλοντος. Έτσι εστιάσαμε πιο πολύ στις ήδη υπάρχουσες οικοδομές, στα ήδη υπάρχοντα συγκροτήματα. Πλην όμως οι κανόνες του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως και τις νέες μονάδες. Πρέπει να διατρέξει την καρδιά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε στο branding του προϊόντος ότι είμαστε μια πράσινη τουριστικά χώρα. Δεν πρέπει να μιλήσουμε δηλαδή για μια αποσπασματική α ή β προσπάθεια, για μια πολύ ψηλό επίπεδο τουριστική μονάδα που το κάνει έτσι και αλλιώς γιατί απευθύνεται σε τέτοιους πελάτες. Αλλά συνολικά να είναι το στίγμα του ελληνικού τουρισμού. Πρέπει να είναι το στίγμα του ελληνικού τουρισμού για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θέλει χρόνο, έτσι. Φυσικά είναι κάτι που χτίζεται. Αλλά θέλει και χρόνο για να περάσει. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή για στρατηγική δεκαετία, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, τη μία χρονιά θα λέμε πράσινη, την άλλη θα λέμε κόκκινη και την τρίτη κίτρινη. Και θα μας μείνει πάλι λίγο θάλασσα. Έτσι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα κτλ. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς προορισμούς και πάρα πολλά μικρά νησιά. Η σύνδεση αυτών των νησιών σας απασχολεί, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να γυρίσεις στον Πειραιά ή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να ξαναφύγεις. Οπότε ένα κοντινό νησί, ένα κοντινό σε ένα μεγάλο τουριστικό προορισμό δεν ποτίζεται. Ναι. Είναι ένα ζήτημα η σύνδεση. Ένα ζήτημα είναι η σύνδεση εκτοπλοϊκή όπως αυτή που αναφέρεις, και φυσικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ένα δεύτερο... Είναι η αεροπορική. Όχι μόνο η αεροπορική. Φυσικά είναι η αεροπορική και η διασυνδεσιμότητα της χώρας από το εξωτερικό, έτσι. Και ιδιαίτερα όσο πάμε πιο μακριά, Κίνα ή οτιδήποτε, τι μπορούμε να κάνουμε, διότι από την Ευρώπη υπάρχουν πολλαπλές διασυνδέσεις, υπάρχουν οι εξειδικευμένες τσάρτερ εταιρείες που ανοίγουν το καλοκαίρι και φέρνουν κόσμο σε πάρα πολλά σημεία στη χώρα μας. Όμως οι μακρινότεροι προορισμοί συνήθως πάνε μόνο στην Αθήνα και από εκεί πηγαίνεις παραπέρα. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα, αν θέλετε, του θαλάσσιου τουρισμού εν γέννη, με τις μαρίνες και με τη δυνατότητα να υπάρχουν διαδρομές με μαρίνες, ώστε τα σκάφη και ο θαλάσσιος τουρισμός να μπορεί να κάνει πολλές και πολλαπλές στάσεις. Και εδώ είναι που προσελκύει τους τουρίστες που θέλεις, έτσι, που έχουν ένα βαλάντιο υψηλό. Μιλάμε για νέες μαρίνες. Μιλάμε φυσικά για ένα πρόγραμμα. Και πού, εδώ θα σας ρωτήσω. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μελέτες. Και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω να μας δώσετε έτσι μια ιδέα, να βγάλουμε μια είδηση. Υπάρχουν ήδη χωροθετημένες 167 ήδη, δεν είναι υπαρκτές, έτσι γύρω στις 30 είναι οι ουσιαστικές και αυτές που λειτουργούν. Και ποιες σκοπεύετε να προωθήσετε? Θα σκοπεύουμε να κοιτάξουμε συνολικά το χαρτί της χώρας, ξαναλέω, να βάλουμε ένα συνολικό σχεδιασμό και φυσικά σταδιακά θα ξεδιπλωθεί ένα πρόγραμμα αξιοποίησης ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί το κατάλληλο δίκτυο και οι κατάλληλες διαδρομές. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Τουρκία που είναι πολύ ανταγωνιστική σε αυτό πάρα το τομέα. Πολύ και μια πολύ Κροατία, όμορφη, ναι, μια Κροατία που είναι επίσης πολύ ανταγωνιστική. Και μια προσπάθεια
ας το πούμε, αποσπασματικής ρύθμισης ή προστασίας που δεν μας έχει αφήσει με τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτού του είδους τον τουρισμό που είναι κατεξοχήν, ο θαλάσσιος τουρισμός είναι κατεξοχήν ένας τουρισμός που θα πρέπει να είναι το ατού μας. Είναι το ατού μας, διότι έχεις πάρα πολλές επιλογές να προσφέρεις σε έναν τουρίστα. Δηλαδή η Τουρκία έχει τα υπέροχα παράλια. Αλλά είναι τα παράλια. Εδώ ο τουρίστας μπορεί να ταξιδέψει σε εκατοντάδες νησιά. Έχει όμως η Τουρκία φορολογικά και εργασιακά κίνητρα, ο ΦΠΑ και όλα αυτά. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα. Για πείτε μας το ΦΠΑ τώρα. Είναι βέβαια και θέμα του Υπουργείου των Οικονομικών, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή σας αφορά άμεσα και αφορά την απόδοση του έργου σας, φαντάζομαι θα πιέσετε. Φυσικά και θα πιέσουμε. Είναι εξάλλου διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης το τουριστικό πακέτο να κατέβει άμεσα από το 24% στο 13%. Αυτό εμείς θα το πιέσουμε να συμβεί, το θέλουμε, το χρειαζόμαστε. Είναι ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Από την αρχή έθεσα ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα, καινοτομία. Είναι ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Καλός ή κακός, όταν είσαι σε μια διεθνή αγορά και η τουριστική αγορά είναι κατεξοχήν μια διεθνή αγορά, δεν μπορείς να μιλάς με τους συνήθεις κανόνες. Δεν μιλάμε για μέσα εντός των συνόρων για το τι κάνουμε. Εδώ πια πρέπει να αναμετρηθούμε με μεγαθύρια, με μεγάλες τουριστικές βιομηχανίες και πρέπει να πάρουμε την πίτα που μας αξίζει, διότι έχουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, για παράδειγμα. Είναι και το πολιτιστικό, έτσι. Πέρα από το φυσικό, είναι και το πολιτιστικό. Μα αυτό είναι, δηλαδή φανταστείτε μόνο κάτι που δεν έχουμε brand αξιοποιήσει όχι διαχρονικά επαρκώς όσο θα μπορούσαμε. Φανταστείτε ότι το brand Ολυμπία, Ολυμπισμός, Ολυμπιάδα, είναι μια λέξη η οποία υπάρχει σε κάθε γλώσσα του κόσμου. Άρα αυτού του είδους το πολιτιστικό απόθεμα είναι ένα σπάνιο απόθεμα που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποιητό. Θέλω να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να συνεχίσετε τις συμφωνίες που έκανε η προκάτοχός σας, η πρώην, δεν είναι ακριβώς προκάτοχός σας, γιατί έφυγε λίγο, τη διαδέχτηκε ο κύριος Στοχαρόπουλος στην κυρία Κουντουρά, με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Υπήρχε την τελευταία έτσι τετραετία πάρα πολλές συμφωνίες, πολύ ισχυρές. Αυτές θα τις συνεχίσετε, θα τις αξιοποιήσετε, θα απευθυνθείτε αλλού? Βεβαίως. Και με τους διεθνείς οργανισμούς που έχουμε έτσι μια πολύ καλή σχέση και θέσεις σε διάφορες επιτροπές, αλλά και με τους tour operators, τους διεθνείς τους μεγάλους. Η χώρα μας πρέπει να κινείται προς, αν θέλετε, δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να έχει καλές συμφωνίες με όλα τα είδη των εταιριών οι οποίες μπορούν να μας φέρουν την ζήτηση στη χώρα μας, είτε αυτό είναι οι tour operators, είτε είναι οι πλατφόρμες που είναι οι κύριες δύο πηγές, ας το πούμε, τουριστών για να έρθουν. Και συγχρόνως θα πρέπει να ενισχύει τη δύναμη και την ισχύ του ελληνικού προϊόντος, το τι σημαίνει Κρήτη για τον παγκόσμιο τουρίστα, γιατί αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο αυτοτελείς, πιο αυτάρκες, να διαπραγματευόμαστε από μεγαλύτερη θέση ισχύως όταν κάνουμε συμφωνίες με όλους αυτούς. Για να πάμε λίγο στον χειμερινό τουρισμό, που είναι πραγματικά αδικημένος. Ναι. Η ορεινή Ελλάδα είναι πανέμορφη. Δεν έχει όμως τον τουρισμό που της αρμόζει, έτσι, και δεν υπάρχει αντιστοιχία με τον θερινό τουρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, θέλετε, σε σχέση με τον θερινό τουρισμό, ότι χρειάζονται μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες να επιτρέψουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός, για παράδειγμα, χιονοδρομικού κέντρου, γιατί συνήθως ο τουρισμός αυτός είναι συνδεδεμένος και αναπτύσσεται γύρω από μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα. Εκεί λοιπόν έχουμε λίγα σημεία στα οποία έχουν γίνει ικανοποιητικά αυτού του είδους οι επενδύσεις. Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι ο Παρνασσός. Συνεπώς, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία αξιοποίησης εκείνων των σημείων τα οποία πράγματι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και εδώ, σε αυτά τα... Εδώ βέβαια δεν έχουμε πάντα σύμμαχό μας τον καιρό, δηλαδή δεν έχουμε πάντα χιόνι.
Αυτό... και στους ορεινούς προορισμούς. Γι' αυτό αναρωτιέμαι... Είδαμε όμως τους κινδύνους να αυξάνονται και για το καλοκαιρινό τουρισμό και αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα, η διαχείριση του κινδύνου και με την κλιματική αλλαγή ιδιαίτερα, που μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από κινδύνους και για τον καλοκαιρινό μας τουρισμό, για παράδειγμα. Άρα αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό. Βέβαια, όχι απλώς να το έχουμε, πρέπει να αρχίσουμε να θωρακιζόμαστε. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή, από την τελετή παράδοση παραλαβής, για θωράκιση του ελληνικού προϊόντος. Δεν είναι τυχαία η λέξη που διάλεξα, διότι αν, για παράδειγμα, οι μέρες οι οποίες θα υπάρχει δυσφορία, γιατί η θερμοκρασία θα αυξάνει πάρα πολύ τον Αύγουστο, γίνουν πολλές, μπορεί ο Αύγουστος να αρχίσει να γίνεται ένας μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εδώ πρέπει να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε τον εαυτό μας απέναντι σε αυτά τα... Εγώ αναρωτιόμουν ότι βεβαίως οι χειμερινές διακοπές είναι συνδεδεμένες με τα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά επειδή η Ελλάδα πραγματικά διαθέτει και άλλες, περιοχές έτσι, που είναι πανέμορφες, που δεν ανάγκη να έχουν βουνά και χιόνια, παραδείγματος χάρη το Πήλιο. Εξαιρετική. Το Πήλιο είναι μοναδικό. Εξαιρετική περιοχή και για θερινό τουρισμό, αλλά και για χειμερινό. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε... Το Πήλιο έχει μια μοναδικότητα που συνδυάζει το βουνό, συνδυάζει τη θάλασσα, και, ναι, και μια πόλη και τον αστικό στόλο. Άρα μπορεί να συνδυάσει όλα τα είδη του τουρισμού. Σε μικρογραφία τουρισμού, η Ελλάδα. Έτσι, είναι πράγματι. Τα συνδυάζει όλα αυτά. Υπάρχουν γενικότερα, υπάρχουν πολλές περιοχές που έχουν δυναμικό, αλλά είναι αναξιοποιητό. Γι' αυτό λοιπόν μίλησα για την προσπάθεια να απλωθούμε το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 600.000 φιλοξενούμενους τον Γενάρη και 6 εκατομμύρια τον Αύγουστο. Αυτή η διαφορά, η οποία φτάνει ακόμα περισσότερο στα έσοδα, είναι μια τεράστια διαφορά που πρέπει να μικρύνει. Το θέμα των εσόδων το ξέρετε καλά. Το μα, ναι, μα αυτό και είναι που και οι μετράει... θέσεις εργασίας κατανέμονται διαφορετικά όλο το χρόνο. Δηλαδή, ο εργαζόμενος ξέρει ότι θα έχει δουλειά όλο το χρόνο και δεν θα έχει 3 μήνες μόνο το καλοκαίρι. Είναι πολύ... Ο εργαζόμενος στον τουρισμό εννοώ. Βεβαίως. Και εκεί πέρα έχουμε ζητήματα εκπαίδευσης, πιστοποίησης. Πρέπει δηλαδή και αυτός ο χρόνος ο χειμερινός αυτή τη στιγμή παραμένει αναξιοποιητός. Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε ότι αυτούς τους 3-4 μήνες που κάποιος δεν δουλεύει, αντί να παίρνει ένα επίδομα απλώς και μόνο για να το παίρνει, να κάνει αίτηση και να πιστοποιηθεί, να μπορέσει να πάρει ένα καλύτερο μισθό την επόμενη περίοδο τουριστική. Γιατί βέβαια, εφόσον είναι πιστοποιημένος, θα περιμένει και ο εργοδότης του μια διαφορετική συμπεριφορά. Θα δώσετε κίνητρα, εδώ θα υπάρξει κάποιο πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε. Εδώ θα δουλέψουμε με το Υπουργείο Εργασίας, φυσικά με τον ΟΑΕ, θα δουλέψουμε και με τους φορείς της αγοράς, γιατί εδώ αυτές οι πιστοποιήσεις μπορούν να έρθουν και να έχουμε μια τριπλή συμμαχία. Οι εργαζόμενοι με την πιστοποίηση να αναβαθμίσουν την καριέρα τους, οι επιχειρήσεις που θα μπορούσε αυτή η πιστοποίηση να γίνει καθώς εργάζονται, να αυξήσουν τις μέρες τις οποίες είναι ανοιχτές και να έρθουμε και να βοηθήσουμε με κοινωνικό τουρισμό, να δώσουμε και τη ζήτηση, να φέρουμε, να στηρίξουμε κοινωνικά συνταξιούχους ή άλλους, οι οποίοι να πάνε σε ένα προορισμό ο οποίος θα μείνει κάποιες 15 μέρες ή παραπάνω, μάλιστα, περισσότερο ανοιχτός. Πάμε λίγο στο θεματικό τουρισμό. Ναι. Πολύ ανεπτυγμένος στον τομέα αυτό είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο οποίος είναι καλοδεχούμενος, είναι μία πηγή εσόδων. Και για το θρησκευτικό τουρισμό θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια σχέδια να τον ενισχύσετε, αλλά αν σκοπεύετε να προβάλλετε και άλλες μορφές θεματικού τουρισμού. Ναι. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένας τουρισμός ο οποίος αγγίζει ένα πολιτιστικό απόθεμα που δεν είναι γνωστό ότι έχει η χώρα μας. Δηλαδή όλοι την ξέρουν για τα αρχαία της, δεν την ξέρουν για τα βυζαντινά της. Τα βυζαντινά, ναι. Μνημεία και τα μοναστήρια, και έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο και είναι έτοιμο να ανοίξει. Σε μεγάλο βαθμό έχει σχεδιαστεί και από πριν, έτσι, προς ναι, εδώ. Γιατί δεν θέλω η ερώτηση μου είχε τώρα στο μυαλό, πότε προλάβατε δεν θέλω και το σχεδιάσετε. Δεν θέλω να σφετεριστώ ή οτιδήποτε άλλο. Η συνέχεια του κράτους είναι καλή, πολύ σημαντικό, είναι σημαντικό, ειδικά σε κάποιους τέτοιους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, που είναι ένας τομέας εθνικής εμβέλειας, να υπάρχει συνέχεια. Ακριβώς. Και θα βγει ένα πρόγραμμα, έτσι, με ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε σε μια σειρά από περιοχές της χώρας μας μνημεία θρησκευτικού χαρακτήρα,
να δημιουργηθούν δράσεις γύρω από αυτά, να υπάρχει υλικό ψηφιακό το οποίο θα μπορέσει να τα αναδείξει και να τα κάνει καταστήσει πόλο έλξης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δούμε το επόμενο. Και έχουμε και πηγές. Μεταξύ άλλων. Ιαματικός τουρισμός. Ακριβώς. Ιαματικός τουρισμός είναι ένας τουρισμός που η χώρα μας έχει πολλά να κερδίσει αν τον αναπτύξει. Δεν είναι εύκολο πράγμα, διότι εμπλέκονται καμιά φορά πολλοί φορείς. Το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, έτσι από το 2016-2017 και μετά, έχει αυξήσει την ταχύτητα και την προσπάθειά του να αναγνωρίσει τις πηγές που πρέπει και τα λοιπά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπάρξει ανάπτυξη εκεί. Εδώ θέλουμε αντίστοιχα και την ιδιωτική πρωτοβουλία να αναλάβει, αλλά το ζήτημα κυρίως των ιαματικών πηγών είναι ένα γενικότερο ζήτημα διοδοτήσεων. Τυχαίνει καλώς κακώς και πολλές από αυτές ήταν γνωστές από την αρχαιότητα και συνεπώς υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι πολύ κοντά τους και δημιουργούνται διάφορα. Δημιουργούνται όμως και ζητήματα στα επενδυτικά σχέδια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αντίστοιχες καθυστερήσεις για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί κάποιος. Όταν όμως θα ολοκληρώσει ο επιχειρηματίας, θα εκμεταλλευτεί, όπως είπατε κι εσείς, διπλά την επένδυσή του. Διότι θα υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος κοντά και η επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο θα λειτουργήσει αμφίδρομα, φαντάζομαι, στο ξενοδοχείο του. Σωστό. Οπότε αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Υπάρχουν και άλλες μορφές θεματικού τουρισμού, ο αθλητικός, τα extreme sports. Extreme sports, πόσο προσφέρεται η Ελλάδα για αυτά, πόσο? Πάρα πολύ. Εδώ, καλώς ή κακώς, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι πιστοποιήσεις στο θαλάσσιο τουρισμό, οι skipper, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν μια ευθύνη, έτσι. Να σας πω ότι υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι τουρισμοί θεματικά και όπως για παράδειγμα η ορνηθοπαρατήρηση ή χειμερινή ας το πούμε πεζοπορία σε βουνά και εκεί πέρα πάλι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για να υπάρχουν οι οδηγοί, να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να ξέρουν τα μονοπάτια. Όλα αυτά λείπουν από το πλαίσιο για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια βιομηχανία γύρω από αυτούς και να προσελκύσουμε διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές και διαφορετικές εποχές του χρόνου. Σαφώς είναι αλυσίδα, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας και η αλυσίδα δεν μπορεί να έχει συνέχεια διαφορετικά. Ούτε μπορεί να αυξηθεί, ούτε μπορεί να αναπτυχθεί. Εγώ αναρωτιέμαι, επειδή έχετε θίξει και πολύ καλά έχετε κάνει πολλές φορές το ζήτημα της μετεκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην παροχή των υπηρεσιών, όπου δίνουμε, στην παροχή των υπηρεσιών, αναρωτιέμαι αν πέραν των κινήτρων η εκπαίδευση αυτή και η μετεκπαίδευση αν είναι μέσα στα σχέδιά σας να γίνει και υποχρεωτική. Η εκπαίδευση, η πιστοποίηση τουλάχιστον. Ναι, η πιστοποίηση. Η οποία έρχεται μετά από εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι να είναι μια μετεκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου, διότι υπάρχουν μια σειρά από επαγγέλματα. Αυτό πρέπει να δούμε. Είναι στον τομέα της εκπαίδευσης μια συνολική θεώρηση της καριέρας των ανθρώπων του τουρισμού και πώς αυτή μπορεί να υποβοηθηθεί ή πώς μπορεί να στηριχθεί μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα όλα τα επίπεδα και το επαγγελματικό λύκειο που πρέπει να ανοιχθεί σε τουριστικά επαγγέλματα πολύ περισσότερο από τώρα και η μεταλλικιακή εκπαίδευση, τα ΙΕΚ και η ανώτερη ανώτατη εκπαίδευση, τώρα έχουμε τις ΑΣΤΕ, αλλά αντίστοιχα πρέπει να έχουμε μια χώρα με ένα τουριστικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε παγκόσμιας κλάσης τουριστικός προορισμός χωρίς να είμαστε παγκόσμιας κλάσης εκπαιδευτικά τουριστικής εκπαίδευσης. Πρέπει κανονικά να γεμίζουμε εμείς τα ξενοδοχεία των άλλων χωρών και όχι η Λοζάνη, το Κορνέλι, οπουδήποτε. Δεν είναι σχήμα οξύμορο αυτό? Είναι σχήμα οξύμορο, είναι, γι' αυτό σας είπα, είναι ένα δείγμα του πόσο κοντόφθαλμα ως τώρα βλέπαμε την προσπάθεια και την έννοια του τουρισμού. Εστίαση σε κάποιους αριθμητικούς δείκτες, ο τουρισμός όμως είναι πολύ περισσότερο από τους αριθμητικούς δείκτες. Ο τουρισμός θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά για να αποδώσει, όπως όλα τα πράγματα. Να γίνει πραγματική φιλοξενία. Θέλει, ναι. Και αυτό φάνηκε και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που είδαμε
ότι αυτό που είπαμε, ότι άντεξε όταν το μαξιλάρι, το σωσίβιό μας μέσα σε αυτή την κρίση, έγινε μία δουλειά και σιγά σιγά άρχισε να αποδίδει. Εσείς αυτή τη στιγμή μιλάτε και καλά κάνετε και μία στρατηγική για το πώς θα είναι η τουριστική Ελλάδα του μέλλοντος. Και για να φτάσεις εκεί πρέπει να ξεκινήσεις από χθες, όχι από τώρα. Έτσι. Πρέπει να, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, όπως είπατε. Να μιλήσουμε λίγο για τους κανόνες στο Airbnb, που είναι ένα νέο φαινόμενο. Mm-hmm. Μπήκε στη ζωή μας. Στην αρχή ήταν και αφορολόγητο, οπότε προσφέρονταν. Ήταν ένα στοιχείο της κρίσης, το πώς κάποιοι οι οποίοι επένδυσαν σε ένα ακίνητο που δυσκολεύονταν μετά με την πληρωμή του ένφια, με την κρίση, με τις μειώσεις να συντηρήσουν, μπόρεσαν να βρουν μια πηγή εσόδου εκεί. Χτυπημένοι από την κρίση ιδιοκτήτες πολύ σκληρά και ήταν μια... Τώρα όμως χρειάζονται κανόνες. Επειδή αναπτύχθηκε, χρειάζονται κανόνες. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε? Εδώ τουλάχιστον από τη σκοπιά του Υπουργείου. Τη δική σας, βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο δική σας. Υπάρχουν και άλλες θεωρήσεις, στις οποίες δεν θα ήθελα έτσι πολύ να μπω, με την έννοια ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα του υγιούς ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να έχουμε ένα κομμάτι του τουρισμού να ζει εις βάρος ή να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες από ό,τι λειτουργούν τα υπόλοιπα. Συνεπώς, εδώ είναι δεδομένο και φανερό ότι πρέπει να έχουμε φορολογικά και από κάθε άλλη άποψη μια ισονομία, να μην είναι καταφύγιο δηλαδή φοροδιαφυγής. Το σχηματικά το λέμε Airbnb, αλλά οι γενικότερα οι πλατφόρμες, γιατί υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι υπαρκτές και εν πάση περιπτώσει έχουν και μερίδιο στη χώρα μας. Το δεύτερο είναι φυσικά να υπάρχει μια καταγραφή, ώστε να μπορούμε επί τη βάση των δεδομένων και των αριθμών να διαμορφώνουμε διαχρονικά την πολιτική. Εικόνα. Τι εικόνα έχετε? Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διάφορα που κάποιος μπορεί να πει και κανένας δεν έχει έτσι στοιχεία τα οποία να μπορεί και 100% να είναι αξιόπιστα, και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να θεραπευτεί. Όμως τα άμεσα, ας το πούμε, ωφέλη που είναι η τιμή την οποία παίρνουν οι ιδιοκτήτες, αλλά και το τι ξοδεύουν όσοι έρχονται στη χώρα μας γύρω από το σπίτι το οποίο διαμένουν, υπολογίζεται περίπου σε 1,4 δισεκατομμύρια σε όλη την επικράτεια, με γύρω στα 300 με 400 εκατομμύρια από αυτά να είναι στην Αθήνα. Συνεπώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό. Έτσι, σημαντικό. Το 2018 υπολογίζεται ότι είχαμε έσοδα γύρω στα 15,5-15,6 δις. Συνεπώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εσείς τι θα προτείνετε για τη φορολογία εδώ, να είναι έτσι λίγο πιο ελαστική σε σχέση με το... με μία μονάδα που έχει μία τουριστική υποδομή? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά τώρα θα αρχίσουν να πληρώνουν φόρους. Δεν πλήρωναν. Ναι. Εντάξει, το πλαίσιο για να πληρώνουν φόρους υπάρχει, ο φόρος εισοδήματος. Η φορολογία τους δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ως Υπουργείο Τουρισμού. Αυτό που μας απασχολεί είναι... Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι θα προτείνετε, γιατί έχει σχέση και με την ανάπτυξη. Ακριβώς. Θα υπάρχει ένα συνολικότερο πλαίσιο για τη φορολόγηση. Εδώ έχουμε και άτομα στο ατομικό τους εισόδημα, οι οποίοι έχουν εισόδημα από τα ακίνητα αυτά. Έχουμε και επιχειρήσεις. Προφανώς στις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει μια ισονομία. Η φορολογία των επιχειρήσεων είναι η ίδια, είτε είναι τουριστική μονάδα, είτε όχι, είτε είναι κάτι άλλο. Συνεπώς, αυτό είναι που έχει μεγαλύτερο σημασία για μας. Θέλουμε να πέσει η φορολογία στο 20%, όπως το έχουμε ήδη εξαγγείλει. Αλλά πάντως τουλάχιστον να υπάρχει ισότητα στον ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, τους οποίους και αυτούς πρέπει να τους στηρούν. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το τουριστικό προϊόν. Και να το ανοίξουμε μετά για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η εικόνα που έχει ένας τουρίστας από τη χώρα μας πρέπει να διαφυλάσσεται, είτε μένει σε ένα ξενοδοχείο, είτε μένει σε ένα σπίτι με ένα Airbnb. Το να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας, το να υπάρχει ένα κείμενο στα αγγλικά που να του λέει τι να κάνει σε περίπτωση σεισμού, που μπορεί να είναι ένα φαινόμενο που να μην το έχει ξαναζήσει ποτέ, γιατί δεν είναι όλες οι χώρες σεισμογενείς όπως η πατρίδα μας, και συνεπώς δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Το να υπάρχει ένας τρόπος να διευθετηθούν τα προβλήματα και οι διαφορές στην περίπτωση που υπάρχουν καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο, και να λυθούν όλα αυτά, διότι μιλάμε πάντοτε για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για λίγο, φεύγουν, δεν είναι οι συνήθεις σχέσεις μεταξύ γειτόνων ή οτιδήποτε άλλο που υπάρχουν τα δικαστήρια και όλα αυτά που μπορεί κάποιος να τα επιλύσει. Συνεπώς, πρέπει να δούμε ένα τέτοιο
πλαίσιο, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, όπως είπα, και στην υγιεινή ιδιαίτερα. Αλλά από εκεί πέρα ένα πλαίσιο το οποίο να διατηρεί την κατάλληλη ευελιξία. Πάμε τώρα στους ελεκτικούς μηχανισμούς όλου αυτού του σχεδίου, γιατί είπαμε ότι κανένας κρίκος δεν μπορεί να αυτονομηθεί. Αν αυτονομηθεί, η αλυσίδα σπάει. Έτσι. Λοιπόν, σεβασμός στο περιβάλλον, η υγιεινή. Και ξέρετε, τόση ώρα με γαργαλάει κάτι, θα το πω. Έχω φέρει μία φωτογραφία και το σκεφτόμουν από την αρχή της εκπομπής αν πρέπει να το πω ή όχι. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το πω όμως. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στον Κάλαμο Ευβοίας. Η Εύβοια είναι ένα φανταστικό νησί. Ο Κάλαμος επίσης πανέμορφο με φοβερές παραλίες που δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχουν στην Εύβοια και όμως κοντά. Υπάρχουν και τόσο κοντά. Ο Κάλαμος λοιπόν είναι ένας κόλπος. Η μία παραλία είναι αξιοποιημένη, πολύ ωραία, με μια πολύ όμορφη μικρή τουριστική μονάδα. Η άλλη πλευρά της παραλίας, μια φοβερή και θέλω να τη δούμε, είναι καταπληκτική. Είναι ελεύθερη. Πρέπει να είναι ελεύθερη. Προσέξτε τώρα, η φωτογραφία δεν το αποδίδει. Πράσινα νερά, λευκή, το βότσαλο λίγο πριν γίνει άμμος. Η πινακίδα εκεί λέει ότι απαγορεύεται η κατασκήνωση. Η παραλία είναι γεμάτη από σκηνές, βιοχημικά, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό, δεν είδα καμία υποδομή, δεν είδα βιοχημικές τουαλέτες. Η κόρη μου που είναι ένα παιδί, όπως γιατί το πρώτο που βλέπεις είναι την πινακίδα και κατεβαίνει στην παραλία, μου λέει αυτή την πινακίδα τουλάχιστον γιατί δεν τη βγάζουνε μαμά, αφού έχει τόσες σκηνές. Το έφερα ως παράδειγμα, έτσι, δεν είναι το μόνο, μακάρι να ήταν το μόνο. Δεν είναι το μόνο. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το πλαίσιο που καμιά φορά έχει προχωρήσει η ζωή και το πλαίσιο είναι πολύ πίσω και δυστυχώς αναγκάζεται ο άλλος να παρανομίζει γιατί όπως και να το κάνουμε το ποτάμι της ζωής είναι πολύ ισχυρό. Αυτή τη στιγμή όλες οι αιτήσεις μας ζητάνε για το λεγόμενο glamping, όχι αυτό το camping που είδατε, δηλαδή το glamorous camping που είναι... Έχουν μια βάση αυτές οι σκηνές, έχουν πολυτέλεια. Είναι ελεγχόμενο. Είναι ελεγχόμενο, αλλά είναι και η τάση. Αυτό τώρα δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Σας είπα, δεν υπάρχουν τουαλέτες. Δεν υπάρχει το πω διαφορετικά. Για το γκλάμπινγκ δεν υπάρχει πλαίσιο. Και άρα, εάν θέλουμε να έρχονται κάποιοι άνθρωποι, τι κάνουμε, πατέντες, να το πω έτσι. Άλλα λέμε στο χαρτί κτλ. Και έχουμε παρανομία λοιπόν. Εκεί όμως η παρανομία έρχεται από μια ανάγκη της ζωής την οποία εμείς έχουμε αργήσει. Το δημόσιο και η πολιτική να προβλέψουμε και να την διορθώσουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το κομμάτι που εκεί πρέπει να δείξουμε τα αντανακλαστικά που πρέπει ώστε να φτιάξουμε γρήγορα το πλαίσιο και να επιτρέψουμε τα πράγματα. Όμως φαινόμενα όπως είναι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν είναι εύκολα βέβαια να τα ελέγξει κανείς γιατί δεν είναι και... Δεν έχεις απέναντί σου και κάποιον επαγγελματία. Δηλαδή, ναι, τώρα, ορίστε, εγώ σας βοήθησα. Όχι, εννοώ ότι καμιά φορά ο ελεγκτικός μηχανισμός, όταν έχει απέναντί τον επιχειρηματία, δείχνει την αυστηρότητα που επιβάλλει και ο νόμος. Όταν έχει όμως απέναντί του. Παίζουν ρόλο και οι δύο. Όταν έχει απέναντί και... του 20χρονα παιδιά. Εντάξει. Μα δεν φταίνουν τα παιδιά. Μα δεν φταίνουν τα παιδιά. Πήγε ένας, έβαλε τη σκηνή του, πήγε ο δεύτερος, πήγε ο τρίτος, πήγε ο εκατοστός. Ο Δήμος τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη. Καμιά φορά δυσκολεύεται έτσι σε τέτοιες περιπτώσεις να δείξει την αυστηρότητα που θα έπρεπε να δείξει. Δίνει σημάδι, όπως είπα, ότι θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να διοδοτήσουμε κάποιες περιοχές που να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με ένα σωστό τρόπο. Να δούμε λίγο την ομάδα διαχείρισης ειδικών καταστάσεων που προαναγγείλατε, γιατί πριν είπαμε για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως και την ενίσχυση της τουριστικής αστυνομίας. Και εδώ θα σας ρωτήσω αν θα ζητήσετε και προσλήψεις στην τουριστική αστυνομία. Για να πάμε πια στο τέλος το ελληνικό που φαντάζομαι το μεγάλο θέμα συζητήσατε και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν από δύο ημέρες σας επισκέφθηκε. Για να αρχίσουμε λοιπόν. Τι είναι αυτή η ομάδα διαχείρισης ειδικών καταστάσεων? Αυτό που είδαμε με τις δύο κρίσεις που ξεδιπλώθηκαν τις πρώτες μέρες που ήμασταν στο Υπουργείο είναι ότι δεν υπήρχε ένας τρόπος συντεταγμένα το Υπουργείο και οι διευθύνσεις του να τις αντιμετωπίσουν. Να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, τρεις από κάθε διεύθυνση, από κάθε γενική διεύθυνση, να είναι stand-by, ώστε στην περίπτωση που κάτι συμβεί, να μπορούν να συντονίσουν κάποιες ενέργειες
κυρίως ενημερωτικές, αλλά και μάλλον ευρύτερης ενημέρωσης, είτε είναι προς τους τουρίστες, είτε είναι προς τους tour operator ή άλλους, για το πώς είναι η κατάσταση, πώς προχωράει και τι μπορούν να περιμένουν για να πάρουν τις αποφάσεις για τους πελάτες τους. Συνεπώς, με μια απόφασή μου, θα ορίσω κάποιους ανθρώπους, ώστε σε περίπτωση κρίσης να επιστρέφουν στην υπηρεσία ανεξαρτήτως ωραρίου και να διαχειρίζονται την κατάσταση αυτή, θα συντονίζοντας... Δεν ξέρω αν θα είναι όργανο, μπορώ να το πω όργανο, θα είναι πολυμελές, εν πάση περιπτώσει. Όχι, είναι, έχουμε δύο γενικές διευθύνσεις, οπότε θα είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι από αυτές και από αυτούς και στο κομμάτι, και στο γραφείο τύπου, ώστε ό,τι χρειάζεται να γραφτεί, να ενημερωθεί ο κόσμος, να επικοινωνήσουμε με τα επιμελητήρια, να επιμελητήρια. Υπάρχει μια άμεση αντιμετώπιση. Να υπάρχει μια αντιμετώπιση και μια ενημέρωση. Για πάμε τώρα στην τουριστική αστυνομία, να δούμε αν εδώ θα υπάρχουν και προσλήψεις, αν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οι προσλήψεις για την αστυνομία είναι ζήτημα του ίδιου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εμείς συμφωνούμε και νομίζω έχει και το ίδιο την ίδια θεώρηση ότι υπάρχει μια ανάγκη για να δημιουργηθεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας και για να βοηθήσουμε τους φιλοξενούμενους μας πολίτες. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε 10-11 εκατομμύρια και είναι 30-33 αυτοί. Είναι ένα προς τρία. Έτσι. Πρέπει να τους φερόμαστε και να περνάνε και να νιώθουν μια ασφάλεια όταν είναι στη χώρα μας. Αυτό εμπεδώνεται όταν υπάρχει μια τουριστική αστυνομία από ένα υποσύνολο των υπηρετούντων στην ελληνική αστυνομία που έχουν τις γνώσεις, τις γλώσσες και την ικανότητα να προσφέρουν με αυτόν τον τρόπο. Το αν αυτό δημιουργεί ανάγκες πρόσληψης ή όχι είναι ζήτημα του αρμόδιου. Εγώ σας ρωτώ τι θα εισηγηθείτε, τι θα ζητήσετε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω. Εγώ μπορώ να ζητήσω να υπάρχουν άνθρωποι στην υπηρεσία αυτή από το Υπουργείο Προστασίας. Αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ή πρέπει να προσλάβει, αυτό είναι απόφαση του. Ελληνικό. Ναι. Το ελληνικό είναι ένα ζήτημα στο οποίο το δικό μας Υπουργείο έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, τα λιγότερα ζητήματα. Υπήρχε όμως ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο διέγνωσα έτσι από την πρώτη στιγμή που είχα ενημέρωση για το που βρισκόμαστε. Και αυτό είναι ότι στον αρχικό νόμο το Υπουργείο μας είχε ξεχαστεί, είχε αφαιθεί απ' έξω και συνεπώς δεν υπήρχε ο νομικός τρόπος να... Να υπογράψουμε στις αντίστοιχες κοινέ υπουργικές αποφάσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι από τον νόμο της δικής μας αρμοδιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αλαλούμ, να μην είμαστε στη βασική κοινή υπουργική απόφαση, να πρέπει να βγουν πρόσθετες υπουργικές αποφάσεις, να προσπαθούμε να συντονιστούμε και να μην γίνεται συντονισμός. Αυτό θεραπεύεται σε ένα από αυτά τα νομοσχέδια που θα έρθουν. Συγγνώμη. Πείτε λίγο νεράκι, δεν πειράζει. Είμαστε, επανήλθαμε. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Λέγαμε για το ελληνικό, λοιπόν. Ναι. Συνεπώς, όταν είδαμε ότι συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν όλο το ζήτημα νομικής φύσης, ότι έπρεπε να είναι τουριστική συνολικά η επένδυση για να μπορούμε στα επιμέρους ζητήματα τουριστικής αξιοποίησης, τη Μαρίνα, στον Άγιο Κοσμά κτλ., να έχουμε τη δυνατότητα να υπογράψουμε. Θα περάσει αυτές τις επόμενες μέρες η τροπολογία που μας βάζει στον αρχικό νόμο από την αρχή και ξεκλειδώνει όλες τις υπογραφές οι οποίες είναι αναγκαίες από το Υπουργείο μας για να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Συνεπώς, βγαίνουμε από το δρόμο, αν θέλετε, των εμποδίων αυτής της επένδυσης. Φαντάζομαι ότι την προστασία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού μας μέσα από αυτή την επένδυση τη λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη. Σας κάνω τώρα μια γενικότερη ερώτηση που δεν είναι μόνο. Φυσικά λαμβάνετε. Θεματική είναι η εκπομπή και είναι η μόνη γενική που θα κάνω. Οι υπηρεσίες του κάθε Υπουργείου κοιτάνε το ζήτημα από τη δική τους σκόπια. Πράγματι, τα υπόλοιπα Υπουργεία και το περιβάλλοντος και του πολιτισμού έχουν θέσει τα ζητήματα όπως πρέπει να τεθούν στον επιλογή. Δηλαδή, να είναι προς όφελος η μόνη επένδυση, να μην είναι προς όφελος μόνο του επιχειρηματία. Κυρίως να είναι μια επένδυση η οποία να διαφυλάσσει το προϊόν συνολικότερα της χώρας. Προφανώς εγώ, αν θέλετε, ακόμα και βγάζοντας το καπέλο του Υπουργού Τουρισμού, φορώντας το καπέλο του βουλευτή του νοτιού τομέα, θα ήθελα μεγάλο μέρος αυτής της επένδυσης να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα τοπικά αλλά και ευρύτερα στην Αττική, για να μπορέσει να έρθει μεγάλο μέρος της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στην πατρίδα και στη χώρα μας. Κύριε Υπουργέ, πόσο σοβαρά θα λαμβάνετε υπόψη τη γνώμη των φορέων?
θα μιλάτε μαζί τους όπως όλοι. Έτσι. Η προκατοχή σας, πόσο σοβαρά θα, δηλαδή αν έχετε ένα σχεδιασμό και έρθουν και σας πούνε όχι. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και έχουν μία βάση τα επιχειρήματά τους. Θα κάνετε πίσω. Φυσικά. Ο σκοπός του σχεδιασμού δεν είναι να γίνει σε ένα γυάλινο πύργο. Mm-hmm. Ο σχεδιασμός πρέπει να επιλύει διάφορα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός θα πρέπει να είναι το μαξιλάρι που θα επιτρέψει τη χαλάρωση, αν θέλετε, τη δημοσιονομική, η οποία είναι μια θηλιά στον κάθε Έλληνα πολίτη, και φέρνοντας επενδύσεις από τη μία μεριά, αλλά και συνάλλαγμα από την άλλη, να δημιουργήσει το δημοσιονομικό χώρο να μην χρειάζεται να παίρνουμε τέτοια δύσκολα μέτρα όπως χρειάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα η δουλειά μας είναι να βρούμε τα πραγματικά εμπόδια και ξέρετε, καμιά φορά τα πραγματικά εμπόδια τα ξέρει μόνο αυτός ο οποίος τα έχει βιώσει το πετσί ναι, του. Έτσι είναι. Πρέπει να μιλήσεις με ένα μηχανικό για να σου πει για την πολεοδομία, πρέπει να μιλήσεις με... Άρα εδώ θα σας ρωτήσω αν θα ζητήσετε τη συνδρομή των προκατόχων σας. Βεβαίως την έχω ζητήσει ήδη, έχω κάνει επικοινωνίες με τους περισσότερους από αυτούς για να ακούσω τη συμβουλή τους, τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους. Για να μην πω έτσι για ανενεργία πολιτικός. Μάλιστα. Μίλησα μέχρι και με την κυρία Πετραλιά, δηλαδή από τις αρχές του Υπουργείου. Σας προσφέρθηκε στην κυβέρνηση ένας χώρος προνομιακός. Απ' την άλλη όμως, ακριβώς επειδή είναι προνομιακός και τα πήγε καλά στο διάστημα της κρίσης, είναι ο πύχης ψηλά. Θα σας ρωτήσω λοιπόν ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα. Το προσωπικό μου στοίχημα είναι να υπάρξει μια ισόρροπη ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Mm-hmm. Και η ανάπτυξη για να μπορεί να είναι πραγματικά ισόρροπη θέλει τρία κομμάτια να συνεργαστούν καλά. Η ζήτηση, πρέπει να έχουμε τουρίστες να θέλουν να έρθουν στη χώρα μας. Η προσφορά, πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες για να φιλοξενηθούν και τα εστιατόρια και το τι έχουν να δουν και όλα αυτά. Και οι υποδομές. Μες. Αυτή τη στιγμή οι υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει τους άλλους δύο παράγοντες. Το αποτέλεσμα είναι διακοπές ρεύματος στη Χαλκιδική, σκουπίδια με πρόβλημα στην Κέρκυρα και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Και τέλος να φτιάξω ή να συμβάλλω κι εγώ στο να φτιαχτεί να φτιαχτούν τα χαρακτηριστικά εκείνα στο τουριστικό προϊόν που θα το επιτρέψουν να ανθίζει πέρα από τις συγκυρίες, πέρα από το αν οι αντίπαλοι μας πηγαίνουν λίγο καλύτερα, σωστά, λίγο χειρότερα, και με τις δικές του εσωτερικές δυνάμεις που είναι πολλές. Έχουμε πολλά πλεονεκτήματα, μπορούμε να τα... Έχουμε γενικώς πολλά πλεονεκτήματα και ως χώρα και ως λαός. Έτσι. Ούτως ή άλλως. Αν βάλουμε στην άκρη τα κακά μας, τις παθογένειές μας και αξιοποιήσουμε τα προτερήματά μας, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στους Έλληνες του εξωτερικού και εκεί θα δούμε πώς αυτό γίνεται και πόσο καλά τα έχουν πάει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συνέντευξη. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αλλά κυρίως καλά αποτελέσματα. Καλό καλοκαίρι. Για εμάς το καλοκαίρι είναι η δουλειά. Εσάς είναι η δουλειά, σωστά. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένοι για την ενημέρωσή σας.